Η δουλειά μου είναι επιπλοποιός. Ναι, ναι, ναι. Η κυρία εργασία μου είναι επιπλοποιός. Παλαιότερα ήταν ξυλουργός, πολλές δουλειές. Κεραμοσκεπές, ναι, πατώματα, κουζίνες, δουλάπες. Τα βιομηχανικά δηλαδή. Ναι. Αλλά βαριέμαι γρήγορα. Okay. Βασικά δεν έχω κάνει, δηλαδή, μόνο ξύλα πιάνω από 10 χρονών. Από 10 χρονών ασχολούμαι με το ξύλο. Δεν έχω κάνει κάτι άλλο. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, νομίζω. Δέκα χρονών, ο πατέρας λέει για δουλειά. Πού θα πάμε για δουλειά, γνωστός κάποιος καραβουμαραγκός, εκεί θα πας. Και πήγα, δεν μου άρεσε βασικά, καθόλου δεν μου άρεσε. Ο πατέρας ήταν ασχετικός με τη δουλειά. Όχι, άσχετος. Είχε κάποιον φίλο καραβουμαραγκό, πολύ παλιό, λέει θα πας εκεί. Τι να θέλοντας και μη, πήγα εκεί. Αλλά άρχισε σιγά σιγά δουλεύοντας, τρελάθηκα με το ξύλο. Γιατί είναι σαν πλαστελίνη. Ναι. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, όπως θες, με οτιδήποτε ξύλο. Είναι πολύ περίεργο. Και έχει και συνέστημα. Πώς να το πω τώρα. Δένεσαι, ρε παιδί μου, με αυτό. Δένεσαι. Είναι. Πιάνεις και καταλαβαίνεις. Έχει τη δική του κάποια έλξη. Έχει... Για μένα. Ναι, έχει, ναι, το βλέπεις από μακριά και λες, α, με αυτό μπορεί να κατασκευάσω αυτό και αυτό και αυτό. Αυτό σου μιλάει και μιλάς αυτό. Είναι περίεργο. Είναι περίεργο αυτό. Εντάξει, τα κουφώματα γενικά είναι κάτι συνηθισμένο. Ανοίγει, κλείνει. Βαρετό. Αυτό, ναι, βαρετό. Ενώ το έπιπλο, ειδικά σε έπιπλα που δεν μπορούν να φτιάξουν, που δεν τα βρίσκεις στο εμπόριο, σε τραβάει, σε βάζει, λες πω, θέλω να το κάνω. Και έτσι σταμάτησα τα κουφώματα και ξεκίνησα τα έπιπλα. Τα γνωστά, νίκιασα χώρο, να κάνω έκθεση και όλα αυτά, χωρίς να ξέρω τι θα γίνει. Παιδιά, στον πρώτο χρόνο δεν προλάβαινα να φτιάχνω. Δεν προλάβαινα να φτιάχνω. Επίτηδες έδινα ημερομηνία ένα χρόνο μετά και λέγανε εντάξει θα περιμένουμε, για να μου πούνε όχι, εντάξει θα περιμένουμε, τρελάθηκα. Είναι περίεργο, περίεργη δουλειά, καταλάβω. Δεν ξέρω κι εγώ πώς είμαι, γιατί πηγαίνω στο σπίτι, κοιτάω φωτογραφίες με κάτι τέτοιο, πηγαίνουν για καφέ, παράδειγμα σε κάποιο μπαρ, εδώ στις Σπέτσες είναι κάποιος, έχει φτιάξει ένα μπαρ, δεν ξέρω από πού. Και αυτό έχει κάπου κάτω κάποιο κρυφό φωτισμό. Σε ένα σημείο έχει κοπεί το καλώδιο. Εγώ συζητώντας, ψάχνοντας να δω τι είναι από κάτω, βάζω το χέρι στο κομμένο καλώδιο και με χτυπάει το ρεύμα. Και λέει, τι είπαμε. Αμάζω τίποτα. Εντάξει, θέλω να σου πω για την τρέλα που έχεις να κάνεις κατασκευές. Και γενικά, όποιες φωτογραφίες μου φέρνουν, θέλω αυτό που είναι από την Ινδονησία, από την Αμερική. Μπορείς να το φτιάξεις, 98% θα το πιάσω. Σ' αρέσει να δουλεύεις με τα χέρια ή πάντα μηχανήματα και μόνο μηχανήματα? Το έπιπλο γι' αυτό. Δηλαδή, τη πλάνη στα χέρια θα την πιάσεις, να πλανήσεις, ναι, με τα χέρια. Δεν μπορείς να κάνεις πράγματα με τα μηχανήματα στο έπιπλο, σε κατασκευές κυκλικές. Πρέπει να πιάσεις με το χέρι. Δεν θα ξεπεράσει το χέρι κανένα μηχάνημα. Ποτέ, αυτό πιστεύω. Εγώ δουλεύω και σύγχρονα μηχανήματα. Οτιδήποτε. Αλλά θα έχει μια πολύ καλή ευθεία, μια πολύ καλή γωνία. Όμως δεν θα έχει μια μπανάνα ή ένα. Μια καμπύλη περίεργη, όχι συνηθισμένη, ένα κύμα, κάτι. Αυτό πρέπει να το κάνεις με τα χέρια. Δεν γίνεται. Αυτό είναι που σε τρελαίνει. Το κάνεις με τα χέρια, το αρχίσεις, το φτιάχνεις και μετά το μοντάρεις που λέμε. Γιατί έχεις τα κομμάτια εσύ και το δέσεις αυτά και κάθεσαι και το βλέπεις. Αυτό το πράγμα είναι περίεργο. Φεύγεις αλλά δεν φεύγεις. Το μυαλό σου είναι σε αυτό που έχεις κάνει. Δεν μπορείς να φύγεις. Ξυλία τώρα βρίσκεις εύκολα? Εδώ το νησί φαντάζομαι δεν έχει. Ναι, εγώ συνήθως ξυλία που χρησιμοποιώ δεν υπάρχει εδώ Σπέτσες. Μπορεί ξυλέ, μπορεί να μου την φέρουν. Ειδικά για μένα. Σκληρή ξυλία και τέτοια δηλαδή. Αγαπημένο ξύλο. Αγαπημένο ξύλο, οξιά, δρύς, τίκ. Καρυδιά, βεβαίως. Τριανταφυλιά. Ναι, τριανταφυλιά.
Δεν το ξέρω αυτό. Ναι, ναι. Η τριανταφυλλία βγάζει ξύλο, ναι. Μπορείς να κάνεις. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Έχει ρίζα, είναι κάπως περίεργο, σαν σχήμα. Και διάφορα. Κάθε ξύλο πηγαίνει για τη συγκεκριμένη δουλειά. Μου λένε φτιάξε έπιπλο με κάποιο ξύλο που είναι ανθεκτικό πολύ, με το ιρόκο, αλλά δεν γίνεται. Mm. Είναι πολύ γερόχι, δεν κάνει να φτιάξει έπιπλο με ιρόκο. Ναι, ναι, ναι. Κάνει για θάλασσα, κάνει για... Το ναι, ακριβώς. Για θάλασσα. Ναι, δεν μπορείς να κάνεις έπιπλο, γιατί όταν σου ανάψει τα καλοριφέρ το χειμώνα σε σπίτι, αυτό αρχίσει να γίνεται κομμάτια. Όσο ωραία και να είναι. Τέτοια περίεργα. Όλα αυτά τα ψάχνεις, δεν μου τα έχει πει κανείς. Καταλάβες και τα συμπεριφορές που έχει, το υλικό που δουλεύεις. Γιατί το υλικό που δουλεύεις είναι το παν, ρε παιδί μου. Όπως το κρέας που αγοράζεις, όπως το πιάνεις και το καταλαβαίνεις, αυτό είναι καλό, το θέλω. Θέλω να κάνω κάτι με αυτό. Κατάλαβες. Μπορεί να μην προλάβεις να σου έχει έρθει ιδέα όταν βρεις το κατάλληλο ξύλο, αλλά πρέπει να σκεφτείς κάτι. Αυτά. Και με τα έπιπλα που έφτιαχνες, ας πούμε, ήταν παραδοσιακού τύπου, δηλαδή ήξερες πάνω κάτι να κάνεις ή έβαζες και δικές σου ιδέες? Έβαζα και δικές μου ιδέες. Μου άρεσε να φτιάχνω σπετσιώτικα έπιπλα. Θυμάστε με τους καναπέδες, με την κορώνα πίσω και όλα αυτά. Αλλά αυτοί συνήθως ήταν λίγο άβολοι. Όταν κάθεσαι περίπου όρθιος έτσι. Λίγο να τον μακρύνεις, λίγο να τον στενέψεις, λίγο να τον ψηλώσεις, λίγο να έρθει να είναι και σαλονιού. Να μπορείς να κάτσεις άνετα, όχι να τον έχεις διακοσμητικό. Γιατί παλιά τους είχαν διακοσμητικά στα αρχοντικά αυτούς τους καναπέδες. Και κλέβω το παλιό design και το μετατρέπω σε λίγο πιο άνετο. Και διάφορα. Του βγάζω. Πράγματα. Αυτό το καλό έχει το έπιπλο, ότι κάνεις ό,τι θέλεις, δεν έχεις όρια, δεν έχεις, ξεφεύγεις το μυαλό σου, κατάλαβες, χάνεσαι. Αν βάλω και αυτό, αν ταιριάζει, μα κάνω και αυτό και μετά, αν θα κάνω και αυτό, θα κάνω και αυτό, αν δεν σταματήσεις, δεν θα σταματήσεις ποτέ. Θα φτιάξεις ένα κομμωδίνο 3 μήνες. Δεν είναι περίεργο το έπιπλο. Δεν ξέρω, η ζωγραφική ίσως νομίζω ότι σταματάει κάπου. Από ό,τι έχω, όχι. Εκεί είμαι και δεν σταματάει. Εκεί είμαι και εγώ. Γιατί στην τηλεόραση που βλέπω κάποιους ζωγράφους παλιούς που λέω, έχει πέσει αυτή μου, ποιος ήταν ο Πικάσο. Λέει, ήταν έτσι. Αμάν. Μήπως έχω τίποτα κοινό, αλλά δεν είσαι πολύ τόσο να μικρούλης για να συγκριθείς και δεν το μέχρι εκεί. Καλά είναι. Αλλά νομίζω ότι έτσι είναι. Δεν έχεις όριο. Εγώ κάτι αυτό... άλλο που με εντυπωσιάζει πάρα πολύ με εσάς είναι ότι παρόλο που δεν ξέρεις σχέδιο, ας πούμε, όχι, το δουλεύεις επί τόπου. Όχι, ναι, σχέδιο δεν ξέρω. Αυτό είναι το μεγάλο μου παράπονο, να μην ξέρω. Επειδή μου έχω την ιδέα τώρα, θα κάνω αυτό. Και δεν μπορεί, δεν συνάδει η ιδέα που έχω στο μυαλό μου με το χέρι. Φρέχα μότο και πηγαίνω από το κεφάλι κατευθείαν στην πράξη. Γιατί δεν μπορώ να βρω το ενδιάμεσο, το σχέδιο. Με τίποτα, δεν ξέρω. Δηλαδή σε κατασκευές πολλές που έχω κάνει, αφού με έχει αφήσει, το έχω φτιάξει αυτό το πράγμα, μετά μου φέρνει το σχέδιο. Ναι. Αυτό το κάνουμε και το μου λέει, να το ίδιο. Είδες που στο είπα ίδιο. Πω, λέω, τι ωραίο σχέδιο, ρε παιδί μου. Δεν κοιτάω ότι η κατασκευή που έχω φτιάξει. Αυτό το σχέδιο, πώς θα το κάνω, ρε γαμώ, αυτό το σχέδιο. Πώς το κάνω, τέλος πάντων. Δεν μπορώ να το κάνω. Εντάξει. Και πηγαίνω κατευθείαν. Αναγκάστηκα ίσως να πηγαίνω κατευθείαν στην πράξη αφού δεν μπορώ να κάνω σχέδιο. Και δεν ξέρω. Δεν θέλω. Πώς να περιμένω και να σκίσω 2, 3, 5 χαρτιά, 15 όλη νύχτα. Τελικά δεν γίνεται. Λέω, άστο. Πάμε με τον τρόπο που ξέρουμε γιατί δεν πρόκειται. Αυτά. Στο μυαλό μου έχω βιβλιοθήκες. Τι παίρνω, τι φτιάχνουμε τώρα, στέγη. Τι μυστικά έχει αυτά, τι κλίση έχει, αν θα βρέξει πάρα πολύ το νερό που θα πάει και αυτά, εντάξει. Τι κάνουμε τώρα, κάνουμε πάτωμα. Εκεί είναι κάτι και αυτό διαφορετικό πράγμα. Πόσο πρέπει να αφήσει από το έδαφος, ο ήχος για να μην περνάει στον κάτω όροφος, ποιος πρέπει να είναι. Έχει πάρα πολλά, είναι πάρα πολλά. Το κουφώματα πάλι άλλο πράγμα, τα έπιπλα άλλο πράγμα. Ναι, όχι, πρέπει να έχεις πείρα. Πρέπει να έχεις πείρα, να έχεις δουλέψει πολλές ώρες, αλλά σε διαφορετικά πράγματα, ταυτόχρονα μπορεί.
Μπορεί να φτιάχνω έπιπλο και να το φέρω μέχρι τη μέση, να δίνω στο βοηθό μου να το προχωρήσει λίγο. Εγώ να ξεκινάω ένα παράθυρο, δίπλα να ετοιμάζω μια κεραμοσκεπή. Ναι, σχέδιο. Είναι τόσο επί τόσο επί τόσο. Μπορείτε να μας κάνετε ένα σχέδιο να δούμε τελικά τι θα μας φτιάξετε. Ναι, τώρα... Εντάξει, και πότε ακτιβιάζεστε, να έρθω αύριο να ξεκινήσουμε. Α, ναι, βεβαίως. Άστα το σχέδιο. Α, εντάξει, μια χαρά. Το κλειτώσαμε το σχέδιο. Ναι, τέλεια λέει μετά. Πω, δεν τη φανταζόμουν έτσι. Ναι, εγώ τη φανταζόμουν, αλλά δεν μπορώ να στο δώσω, να το πώς. Εγώ έφτασα να δουλεύω, να έχω βοηθό ένα και δύο και τρία άτομα 14 χρονών. 14 χρονών είχα βοηθό 55 χρονών. Και μου έλεγε το αφεντικό μου, λέει, θα του πεις, και ντρεπόμουν τώρα, πώς να του πω εγώ τόσος. Αυτός ήταν σχεδόν γέρο, τον έβλεπα αυτήν την ηλικία να μου φέρει το σφυρί μου ή τα εργαλεία μου. Γιατί εγώ πήγαινα μπροστά και λέω, μάστορας δεν είναι εξαρτήτου του ηλικίας, θα του πηγαίνει στα εργαλεία. Πω, τι κάνουμε τώρα. Και τα έπαιρνα μόνος μου, τι κάνεις εκεί, πού είναι ο βοηθός σου. Εντάξει, κατάλαβες, είναι περίεργο. Μπορώ δηλαδή να δικώ άτομα, να τους δίνω διάφορες δουλειές από που να ξεκινήσω και μετά ξέρω, χωρίς να σε βλέπω, που έχεις φτάσει και που θα το κάνεις το λάθος. Εντάξει, αν θέλω να σε αφήσω για να μάθεις, ναι, αλλιώς αν βιαζόμαστε, όχι. Θα πάω εγώ, δεν μπορώ να σε αφήσω, γιατί αν μας πιέζει ο χρόνος. Εσάς εντάξει, θα σε αφήσω και θα κόβετε, όπου κοντό. Θα έχουμε σχέδια, θα έχουμε τα σχέδια. Ωραία, εντάξει. Μόνο το σχέδιο μετά σου αφήνει ένα ερωτηματικό στο τέλος, ότι ναι, ωραίο, το καλύτερο ίσως, ευτυχώς, αλλά δεν το περίμενα έτσι, το περίμενα λίγο πιο μακρύ, λίγο πιο ψηλό. Λες, άμα δείξει σχέδιο, ο άλλος περιμένει κάτι. Ναι, εσείς σας έχει τύχει, σίγουρα θα σας έχει τύχει από το σχέδιο, στην πράξη, να δείτε, ρε παιδί μου, εντάξει, ναι, δεν το περίμενα έτσι. Συνέχεια. Αυτή είναι η πλάνη η αντίστοιχη της μικρής. Εντάξει. Λιένει τα ξύλα από την επάνω πλευρά. Πέρα, αν είναι ύλο, αν έχει καμπύλη, μπορεί να το ισιώσει. Και από την κάτω πλευρά, από αυτήν, μπορεί να το κάνει ίδια, να είναι ίδια διατομή σε ολόκληρο το ξύλο, 2, 3, 5 μέτρα, οτιδήποτε ξύλο. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλιόνι που κόβει ξύλα. Αυτό μπορεί και αυτό να κόψει σε γωνία. Ακριβώς 180 μοίρες, δηλαδή αυτό με το πριόνι είναι 180 μοίρες, το οποίο αν θες αυτό το πράγμα γυρίζει και κόβει και 90 μοίρες, 75 μοίρες, φάλτσο, οποιασδήποτε μοίρες θες. Αυτό είναι ένα εργαλείο που δίνει διάφορες καμπυλότητες σε ξύλο, όταν το θες να έχει κάποιο λούκι εδώ, κάποια περισπομένη εδώ, διάφορες κορνίζες, βάση περιπτώσει, μπορεί να κάνει αυτό. Αυτό είναι το αντίστοιχο αυτού. Το router δηλαδή. Το router, ακριβώς. Το αντίστοιχο αυτού. Το μεγάλο αυτό είναι αντίστοιχο αυτού. Καταλάβατε. Και γενικά έτσι είναι η νοοτροπία, ότι είναι σε μικρό να μπορέσει να κάνει μεγάλες κατασκευές, μεγαλύτερα ξύλα. Αυτά. Για να δούμε ποιος από εσάς θα βγει καλός μάστορας.